Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ινφογνώμων Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ενοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιδικό μνημόνι, συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. <στολίκιο> Πάρα πολύ καλή. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. καλησπέρα, σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα κιόλα. 11 του μήνα. Είμαστε εδώ στο κανάλι, ζωντανά, στο πατροπέρατο το ραντεβού μα. Μια δύσκολη εβδομάδα, δεν ξέρω για εσά πώ ήταν. Εγώ έχω αρκετέ δυσκολίε από το πρωί. Αντιμετωπίζουμε, είχα ένα μικρό ατύχημα με το αυτοκίνητο. Αντιμετωπίζουμε κάποια θεματάκια υγεία. Είναι λίγο δύσκολα. Είναι λίγο δύσκολη η εβδομάδα. Ξεκίνησε πολύ στραβά. Σπαθούμε, θα τα βρούμε. Ε, ελπίζω να στολικά αλλά σα στέλνω θετική ενέργεια και θετικέ σκέψει. Καλώ ήρθατε στην Παρεούλα. Ε, χαίρομαι που βλέπω ε, γνώριμου φίλου εδώ. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Ε, είπαμε ότι αυτή είναι η δική σα εκπομπή. Η εκπομπή που θίγετε εσεί τα θέτε, τίθε, τα θέματα από του ε, φίλου. Ο Βασίλειο Τούλη ξεκινάμε με το θέμα το οποίο θέτει ε, για την προσπάθεια να σταματήσει τον Τραμπ έτσι θα ξεκινήσουμε μάλλον. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ παιδιά. Ε, υπάρχει ένα, ένας φόβος και δικός μου και δική μου ανησυχία, διότι πολλά ακούγονται για τον Τραμπ. Είχαν πει και οι Ρώσοι ότι υπάρχει κίνδυνος αν ο Τραμπ προχωρήσει με την ιδέα με την Ουκρανία να γίνει, να έχει τη μοίρα του Κένεντι, του Τζα Κένεντι. Και είναι ένα φόβος αυτό, το είχε πει ο Μετβέντεφ αυτό προσφάτως. Και το μυαλό εύκολα απαντάει ότι αν κάναν κάτι στον Τραμπ, θα ακολουθήσει ο J.D. Vance, ο οποίος J.D. Vance είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για το, για το βαθύ κράτο τη ΕΠΑ. Ακόμα πολύ πιο α, επικίνδυνος. Ακόμα πιο επικίνδυνος ο J.D. Vance, εκτός αν προσπαθήσουν να τους βγάλουν και τους δύο από τη, από τη, μέση, το οποίο είναι λίγο δύσκολο και τραβηγμένο. Πάντως άκουσα ένα έτσι ωραίο ένα ενδιαφέρον, ότι αυτή τη φορά, αν θέλουν να προσπαθήσουν να τον βγάλουν εκτός, αυτή τη φορά θα βάλουν επαγγελματία, άκουσα, αν επιχειρήσουν. Αλλά ξαναλέω ότι, αν το επιχειρήσουν, είπαμε ότι αυτό το οποίο ακολουθεί ο J.D. Vance είναι ακόμα πιο ε, σκληροπυρηνικός. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους και για τις ευχές. Στέλνω επίση θετικά μηνύματα σε όλους σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, μάλλον κάναμε έτσι μια μικρή εισαγωγή, ξαναλέω ότι ε, με τα χαράς διαβάζω τα δικά σας σχόλια και απαντάω στι δικέ ερωτήσει αυτή την εκπομπή, αλλά έχουμε και δική μα θεματολογία. Ήθελα, ρε παιδιά, να πω κάποια πραγματάκια έτσι από την εσωτερική πολιτική σκηνή. Αρχικά, για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, είδα, το πρώτο που είδα ήταν αυτό εδώ. Για δείτε εδώ τι ωραίο. Σε λεπτό να ανεβεί. Είναι, έχει, έχει, να κάνει μια πάρα πολύ αγαπημένη προσωπικότητα. Είμαι σίγουρο ότι είστε φαν. Με αυτήν εδώ, τούτη εδώ, την προσωπικότητα. Λοιπόν, ε, έκανε η κυρία αυτή, η οποία είναι πράγματι, έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα, είναι ένα κεφάλαιο διπλωματίας για τη χώρα μας, είναι, πρόεδρο, είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συμμετέχει εκεί. Επίσης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής. Είναι ένα κεφάλαιο για τις ε, διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Ξέρει πάρα πολλά. Ναι, βέβαια ξέρει και για την Γαλάζια Λίμνη, για την, ε, για την ταινία, θυμάστε, τη, 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 Γαλάζια Λίμνη, που μια κοπέλα και ένα γόρι ζούσαν μαζί. Δεν νομίζω να αναφέρεται σε αυτή, να έχει τέτοιες εικόνες ή βιώματα, <χω> ούτε για το... Ε, ναι, Τέλο πάντων, το είπαμε το θέμα τη Γαλλία Λίμνη. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα ελληνικό αρχιπέλαγο στο Αιγαίο. Αυτέ οι θέσει είναι τουρκικέ, προφανώ. Λοιπόν, εδώ η κυρία αυτή έκανε μια τεράστια κολοτούμπα. Πραγματικά, και επειδή είπαμε στο, ε, βάλαμε σαν θέμα μα στη σημερινή εκπομπή, σημερινό βίντεο, τα θέματα τη ατζέντα τη WOK, των αφυπνισμένων, ε, των ζωντανών νεκρών, μάλλον. Έτσι, να <laughs> του περιέγραφα, του WOK, ζωντανή νεκρή. Επειδή λοιπόν βάλαμε και τα θέματα αυτά, κοιτάξτε εδώ μια τρομερή δήλωση ε, τη κυρία εδώ, τη lady των των, των ε, τη ελληνική διπλωματία. Είναι η lady τη ελληνική διπλωματία. Είναι η σιδηρά κυρία, η κυρία εδώ, η εν λόγω, ε, προφανώ με τι πλάτε του μπαμπάκα, η σιδηρά κυρία τη ελληνική διπλωματία προχώρησε σε τρομερές δηλώσει, εξού και το ζαλίστηκε το Πανελλήνιο με την κυβίστηση, με τις κολετούμπες. για δείτε εδώ. Λοιπόν, μας είπε ότι, με τον που βγήκε ο Τραμπ, ότι είναι, λέει, εναντίον της WOKουλτούρα, και λέει ότι είναι τρελό το γεγονός ότι έχουν υιοθετήσει οι Αμερικανοί σε τέτοιο βαθμό τη WOKουλτούρα. κουλτουρα το παρακάνανε οι Αμερικανοί και εμεί είμαστε σοβαροί άνθρωποι, εννοείται το σάπιο κόμμα του. Και εδώ ουσιαστικά λέει δεν έχουμε σχέση εμεί με αυτέ τι ακρότητε. Και ε, είχε φτάσει πράγματι, καλά θυμίζει το άρθρο εδώ, να λέει ότι η μητέρα τη, η Μαρίκα, θα ήταν υπέρ τη υιοθεσία από τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Πρέπει να το διορθώσουμε εδώ στο άρθρο. Ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Η, η γυναίκα που το είπε αυτό και ψήφισε βέβαια το την εκνοθεσία ή εθεσία από του ομοφυλόφιλου. Ξαφνικά μα λέει ότι το έχουν παρακάνει οι Αμερικανοί με τη woke κουλτούρα. Όντω, gaslighting, Chris. Και ότι βλέπετε εδώ, και έχω στη φωτογραφία και την εικόνα, φαίνεται από πάνω και τον Ιχάκη, το ιχάκι, το, κόκκινο, το, η κόλαση. τη βλέπετε εδώ, το, της πάει πολύ το χρώμα. Ε, η, η, δήλωσή της λοιπόν ήταν ότι δεν μπορεί να μην, ε, είναι, να μην είσαι ικανός να πεις καλά Χριστούγεννα στην Αμερική. Πρέπει να λέ, ήταν υποχρεωμένο ο κόσμο να λέει χρόνια πολλά. Ήταν θεωρείτο ρατσιστικό και φασιστικό, για παράδειγμα, να λε καλά Χριστούγεννα. Είχε, είχε παρακάνει το κακό και ότι να. Και πραγμα, ειλικρινά το λέω, είναι ο ορισμό τη κολοτούμπα. Να μην πω από εκεί που είπα, η κυρία των, της ελληνικής διπλωματίας, σιδηρά η κυρία τη ελληνική διπλωματία είναι πράγματι σιδηρά κυρία τη κολοτούμπα. Και το είχε ξανακάνει αυτό. Και είχαμε ένα ωραίο εξώφυλλο σε ένα βιντεάκι που έλεγε αν έπαθε καλυτερίδη, δεν έπαθε καθόλου καλυτερίδη. Ε, ουσιαστικά είναι όπου βυσάει ο άνεμος. Όπου βλέπει ότι ξέρω εγώ πάνε εκεί και τρώνε. Όπου έχει φαΐ από πίσω τα πολιτικά σαρκεία του κοινοβουλευτισμού, όπου βλέπουν τον άνεμο, όπου βυσάει ο άνεμος πάει. Είναι ο ορισμός των αχυρανθρώπων, των χρήσιμων, τα χρήσιμα πιόνια ε, είναι οι, οι και, ε, η, η και η πολιτική επίπεδο εδώ, κόκκινο νιχάκι, είναι οι άνθρωποι που ακολουθούν τη τυφλοσούρτικα. Τώρα βγήκαν τον Τραμπ, τον είδανε και άρχισαν να αλλάζουν να τον πάρει. Τότε, πριν από κάποιου μήνε, όταν άρχισαν να λένε και οι δυτικοί, ότι εντάξει το θέμα ότι έχουν μέρη δευθύνη και, και οι Ουκρανοί για το ουκρανο-ρωσικό ουσιαστικά, εδώ και οι δυτικοί είχε πει ακριβώ το ίδιο και τότε. Ό,τι πει η Δύση, πρόκειται για μια παπαγαλίνα. Ό,τι πουν τα αφεντικά. Είναι ταπεινωμένο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και ταπεινωμένη Φάρα, η Νουδούλη. Είναι ταπεινωμένο, ταπεινωμένη κυβέρνηση. Είναι, βλέπουμε μόνο σβέρκο. Χαμογελάνε εδώ από τη μία, ξέρω εγώ, και περιχαρής μέσα στα, ε, μέσα στα παλάτια της Βουλή τα οποία εμεί τα πληρώνουμε. Χαμογελάνε δεν είναι κόκκινο νυχάκι και τα γεράκι, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε μόνο σβέρκο. Ροδαλό, ροδαλό, σβέρκο καρπαζοή πράκτορε. Ό,τι πει οι Δύσοι αυτή τη φορά πυθικίζουνε, μπαμπουινίζουν. Λοιπόν, ένα είναι αυτό που ήθελα να ξεκινήσω για να γελάσουμε λίγο πιο χαλαρά, το ότι είναι δυνατόν, το παρακάνουμε την κουλτούρα, εμείς δεν είμαστε wow στην δημοκρατία, εμείς είμαστε παραδοσιακό κόμμα τη κοινή λογική. δεν είμαστε σε καμία περίπτωση woke. Ψήφιζα με τα δύο χέρια, με τα νυχάκια, με, με τα, πόδια, πεντικιούρ μανικιούρ μέσα στην κάλπη την τεχνοθεσία από τα ομοφιλόφιλο ζευγάρια. Αυτοί που δεν είναι νεκροί, αφυπνισμένοι, οι νεκροζώντανοι, οι ζωντανοί νεκροί των Walk. δεν είναι η Νουδού μας λέει, ή η ίδια η οικογένειά της. <laughs> Κατά τα άλλα, πρέπει να πιστέψουμε ότι ξαφνικά άλλαξε μετανόησε. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό, το οποίο α, ήθελα να διαγράψουμε και έχω και ένα δεύτερο ωραίο για εσά πριν πάμε στο Zoom. <laughs> το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με, την, με τους <laughs> Δεν έκανα βίντεο, ειλικρινά ντρέπομαι για τον διαγωριασμό τους για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ, του αρχιπροδότη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερο. Για μένα, κονταροχτυπιούνται ποιο είναι η μεγαλύτερη μάστιγα για τον ελληνισμό, το Μητσοτακέικο ή ο Τσίπρα. Τέλο πάντων, οι κασελίστα είναι ξεφτυ, ξεφτυλίστηκαν όλα αυτά τα οποία γίνανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και η κασελίστα. Αλλά ξέρετε τι μου άρεσε, σα πω τι μου άρεσε. Ότι καταρχά ο, 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 Στεφάν Κασέλ είχε, σε, είχε, σχέδιο στο μυαλό του να κάνουν αυτά τα, τα πανηγύρια, αυτό το τσίρκο με τους Σιριζέους στην, στον Γκάζι και αφού τα είχε όλα ετοιμάσει ουσιαστικά τα, την προβοκάτσια του, το, το θέατρο του, θεατρινίσκος, είπε μετά θα κατηφορήσουμε στον Ταύρο, θα πάρουμε την πηρέα, θα κατηφορήσουμε στον Ταύρο, όπου μας περιμένουν εκεί ε, οι υποδομές, το φαγητό, το catering, τα ποτά, για να σας ανακοινώσω το νέο μου κόμμα. Έχουμε ένα αστείο βιντεάκι στο κανάλι προχθεσινό, προ προ νομίζω το οποίο δείχνει κάποια πλάνα από εκεί. Αυτό το οποίο ήθελα να σα πω, ρε παιδιά που κράτησα, ειλικρινά από την εικόνα εκείνη, ήταν μια κυρία η οποία έμπαινε στο χώρο, στα γραφεία του Κασελάκη και στο Θεό σα. Είχε μαζί τη και την τσάντα τη. τη, τη Συγγνώμη, τη βαλίτσα τη. Δηλαδή, όχι απλά μετακόμισε, ήρθα για να μείνω. Κοιτάξτε εδώ. Πήρε ολόκληρη τη βαλίτσα. Δεν ξέρω αν ήταν σύνεδρο η, η κυρία, η κοπέλα του ΣΥΡΙΖΑ και πήγε πρώτα στον γκάζι και έφαγε πόρτα και μετά κυκλοφορούσε με τη βαλίτσα. Αλλά κοιτάξτε εδώ, αυτό σημαίνει βρίσκω νέα στέγη. Ήρθε εδώ με τη βαλίτσα. Κάποιοι δηλαδή, για να δείτε, καταλάβετε πόσο παράστα είναι και τα κομματικά στελέχη, ήρθαν εδώ τώρα ήρθαν εδώ να επενδύσουν. Να τη, εδώ κάνει τη μετακόμιση τη. Πραγματικά είναι τραγικό. Είναι, είναι, είναι γραφικέ καταστάσει και γραφικέ σκηνέ προφανώ. Αλλά έτσι ήθελα να το. να διασκεδάσουμε λίγο. Μετακομίζει γιατί χωρίζει. Σωστό, σωστό. Μετακομίζει γιατί χωρίζει. Λοιπόν, αυτά από τα πιο ανάλαφρα. Ε, έχω, έχω κάποια θέματα να πω για εσά από τι ε, ε, τις εξελίξει τη ΣΥΠΑ. Ξαναλέω, κοιτώ παράλληλα και τα μηνύματά σα, παράλληλα πίνω καφέ για να την παλέψω. Λοιπόν, ε, θέλω να ξεκινήσω λίγο με κάποιε αποφάσει του Ντόναλτ Trump, οι οποίε έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά να πούμε για τον Τζάρο, τον οποίο ε, τοποθέτησε, αποφάσισε και το ανακοίνωσε στην πλατφόρμα του την Truth Social, την πλατφόρμα του του Ανίκη του Donald το Trump. Έγραψε λοιπόν εκεί ότι ο νέο τσάρο των συνόρων, προσέξτε, τσάρο των συνόρων, θα είναι ε, ο κύριο Χόμαν, ε, ο Τόμ Χόμαν, ο οποίο έχει διατελέσει ε, διοικητή του ICE, ουσιαστικά τη υπηρεσία φύλαξη των ε, συνόρων Στη, στη ΣΥΠΑ, πρώην αστυνομικό, πλέον θα αναλάβει, α, ήταν και επίση πρώην υπεύθυνο μετανάστευση και τελωνιακών α, θεσμα, α, θεμάτων. Τώρα λοιπόν αναλαμβάνει με την απόφαση του Τραμπ και την ανακοίνωσή του χθε το βράδυ, Κυριακή βράδυ, στο Truth Social. Αναλαμβάνει να είναι ο τσάρο για τα σύνορα τη χώρα εν γένει. θα είναι υπεύθυνο, προσέξτε για την ασφάλεια των α, Αμερικανικών εδαφών και τα σύνορα, τα θαλάσσια μαζί με τα χερσαία προφανώς και τα αέρια, σε περίπτωση που κάποιος μπει σαν τη Χαμάς με, ε, με Αλεξίπτωτο και επίσης θα είναι υπεύθυνος, προσέξτε εδώ, πάρα πολύ σημαντικό, για την επαναπροώθηση, για την, για, ναι, για την επιστροφή μάλλον, για την ε, 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 απομάκρυνση από τη χώρα των παράνομων μεταναστών πίσω στις χώρες τους, για την επιστροφή τους ουσιαστικά. Ή αλλιώς την εκδίωξη. Πρόκειται για έναν... Κουβαλά για τη δημοκρατία. <laughs> Καλό. Πρόκειται για έναν ε, άνθρωπο ο έχει... Ε, είναι πολύ σκληρός με τα θέματα της μετανάστευσης. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι όπου ξεφτυλίζει την Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές, τη Σύριζο Πασοκατζού, δούλα ε, των δημοκρατικών στην, ε, ε, στη, στη ΣΥΠΑ, τη Βουλευτίνα την ξεφτιλίζει και η η οποία είναι ένα, ένα κουτορνίθι, λέει τι ιδεολειψίες τη, σαν τι καραμέλες του Τσίπρα. Λένε ότι του είπαν στο κατηχητικό, στην κατήχηση. Δεν καταλαβαίνει κάτι άλλο πέρα από κατήχηση η ίδια. Και αυτός βέβαια, επειδή ξέρει, έχει επιχειρήματα, ο θα είναι αστυνομικό, γνωρίζει και το νομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά την ξεφτιλίζει και αυτή κοιτάει σαν χάπατο. Κοιτάει σαν γλάστρα, γιατί είναι γλάστρα. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σκληρό α, αξιωματούχο εδώ, που επιλέγει ο Τραμπ, δίνει ένα σαφέστατο μήνυμα το πώ θα κινηθεί. Από εδώ και πέρα στην, uh, στη χώρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η επιλογή αυτή, νομίζω. Θα το δούμε λίγο uh, τι θα γίνει. Κοιτάξτε, και νομίζω ότι εδώ φαίνεται και πώ πραγματικά για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, πρέπει πράγματι να αναλάβει κάποιο, όχι τώρα σαν το Υπουργείο Μετανάστευση, που να μην πω τι είναι, Υπουργείο Τρύπα, άνθρωπο ο οποίο θα επιληφθεί τη διασφάλιση των συνόρων. Προσέξτε, το Υπουργείο Μετανάστευση, το οποίο το φτιάξαν υποτίθεται για να διαχειριστούν την κρίση. Και την κρίση των συνόρων, να θυμάστε το 20 το Φλεβάρι, που εισέβαλαν α, οι παράνομοι μέσω τη ε, Τουρκία με τι ευλογίε του Ερντογάν. Το Υπουργείο περι... Μετανάστευση τι κάνει, Διαχειρίζεται τα θέματα τη μετανάστευση. Δεν σταματάει την εθνική κρίση. Αυτό δεν θα λεγόταν εθ... μετανάστευση. Θα λεγόταν εθνική ε, επικρατεία ασφάλεια, διασφάλιση ε, συνόρων, εδαφών. Δεν θα λεγόταν μετανάστευση. Αυτό που αντιμετωπίζει δι... μετανάστευση διαχειρίζεται τα θέματα. Διευκολύνει, διεκπεραιώνει. Παίρνει αποφάσει πόσο μετανάστε θα δεχτούμε, μετανα... πού θα, θα του πάμε. Είναι υποστηρικτικό τη μετανάστευση του Υπουργείου Μετανάστευση, προφανώ. Εδώ βλέπετε άλλη τακτική, πολύ διαφορετική από το... από το Κουλιστάν. Είναι η τακτική του με σαφή τρόπο λέμε όχι σε αυτό το έγκλημα το οποίο ε, διεξάγεται εδώ και διαπράττει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σταματάει το έγκλημα λοιπόν. Και βάζει έναν άνθρωπο ο οποίο ξαναλένε bulldog, κυριολεκτικά bulldog της μετανάστευσης για να μπει τέλος στα, στα σύνορα. Ε, να δούμε πώς θα χειριστεί την κατάσταση αυτή ο εν λόγω ο πρώην αστυνομικός. Νομίζω είναι πάρα πολύ σκληρός, νομίζω θα είναι αποτελεσματικός. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την επιστροφή, με την εκδίωξη ουσιαστικά 20 εκατομμυρίων ανθρώπων όπως ε, είχε δηλώσει δηλαδή, όταν δεν ξέρω αν θα είναι τόση. Σας έχω πει το σχέδιο του ποιο είναι ουσιαστικά να ξεκινήσει με τους, με, τους κατα, με τους Δηλαδή, ανθρώπου οι οποίοι έχουν διαπράξει κακουργήματα, σου λέει ότι εντάξει, ε, 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 κράτη που είναι χώροι και όχι χώρε πλέον, μα έχουν κάνει χώρο μετά από δεκαετίες, από το 1994, ε, διακυβέρνηση στα κόμματα τη ε, μεταπολίτευση. Πράγματι, μα έχουν κάνει ένα χώρο εδώ, και σου λέει κράτη που είναι χώροι και όχι χώρε, έχουν αυτού του ανθρώπου και του τρέφουν, ε, δηλαδή του βάζουν μέσα στη χώρα, παρανομούν, σκοτώνουν, δεν ξέρω τι, και μετά του τρέφει και Σου λέει όχι άνθρωποι που είναι, έχουν διαπράξει ακουργήματα, όξο. Θα ξεκινήσω με αυτούς, για να δει λίγο, να τεστάρει τις αντιδράσεις και του κόσμου, αλλά και τις νομικές ε, αντιδράσεις. Λοιπόν, ε, αυτό είναι το, το σχέδιο, νομίζω, εδώ. Να δούμε τι θα γίνει. Ε, επίσης, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα έτσι, εξέλιξη από τους δημοκρατικούς, προσέξτε, από τους δημοκρατικούς ε, κυβερνήτες, και αυτό έχει πλάκα, έχει μαζευτεί μια συμμορία από δημοκρατικού κυβερνήτε, οι οποίοι τι λένε, για να καταλάβετε πραγματικά. Ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί ότι το ισοδύναμο των ε, ε δημοκρατικών στη χώρα μα, των δημοκρατικών κόμματων στον ΙΠΑ στη χώρα μα, είναι και, και, η Νουδού και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κομμάτια του Δημοκρατικού Κόμματο. Δηλαδή, α πούμε, ο Μπάιντεν είναι, είναι, ο Κούλη και ο Κάσιο Κορτέ είναι ο Αλέξη, ΑΛΑΜΔΑ 6 και οι υπόλοιποι αμόρφωτοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το κόμμα το Δημοκρατικό το ισοδύναμό του είναι το ενίο κόμμα στη χώρα μα. Με δούπα σου ξύριζα. Ε, λοιπόν, τελικά αυτό το κόμμα το δημοκρατικό, το οποίο είπαμε είναι οι άνθρωποι που κυβερνούν δυστυχώ και την πατρίδα μα, είναι καθόλου αυταρχικό κόμμα. 100% καραμπινά το αυταρχικό κόμμα. Είναι το κόμμα, όπω και στη χώρα μα, το ισοδύναμό του με δούπα σου που κατηγορούν του άλλου για φασισμό και αυταρχισμό και το παίζουν προχώ, νούμερα, κουλτούρο. Ε, και κουλτούρο ε, το τρίτο-τέταρτη, και το παίζουν, ξέρω εγώ, προχώ και μυρίζουν τι μασχάλε του και ειδονίζονται. Αυτοί λοιπόν οι προχώ, σα πληροφορώ, στη ΣΥΠΑ, δείχνουν τώρα το πραγματικό του πρόσωπο. Αποφάσισαν όλοι μαζί, κοιτάξτε εδώ την ομάδα των uh, ανθρώπων, των ελόγω uh, των κυβερνητών, να τους, να τους βλέπουμε κιόλα στην εικόνα εδώ, κυβερνήτες κυβερνήτε αυτοί, είναι uh, ο Νιούσομ, το Σίχαμα, ο διαστρε, δια, Διαστροφικός, να μην τι ο διαστροφικό, βάλτε το μόνο σε το αρχικό, διαστροφικό διαστραμμένος κυβερνήτης της Καλιφόρνια ε, Στη Νέα Υόρκη η, πώς τη λένε New Jersey, βλέπετε εδώ όλους τους δυστυχώς είναι και στη Μασαχουσέτη η Χίλη η Μασαχουσέτη είναι η, η πολιτεία στην οποία έζησα, σπούδασα και δούλεψα έζησα τέσσερα χρόνια εκεί, δυστυχώς έχει καταλήξει να είναι ένα, ένας τεκές της πολιτικής ορθότητας εδώ βλέπετε και του Ιλινόι και στην και ο, 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 ο Tim Walts βέβαια και αυτός ο υποψήφιο αντιπρόεδρο με την Κάμαλα, οι οποίοι τι λένε οι άνθρωποι, έχουν σαλτάρει. Λένε ότι θα προσπαθήσουμε, ε, καταρχά προειδοποιούν, όπω βλέπετε εδώ στον τίτλο, να ε, να, μας, να, ε, να διαφυλάξουμε τι πολιτείε μα από την τραμπική ατζέντα. Ακούστε εδώ! Και θα προσπαθήσουμε, λέει, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία. Ο Νιούσομ, ο εγκληματία, ο λιμοκοντόρο τη Καλιφόρνια, που έχει καταστρέψει την πολιτεία του, που κανονικά είναι για χειροπέδε, χέρια πόδια και ποδάρια, είπε ότι ε, ζήτησε έκτακτη συνεδρία της τοπικής βουλής, ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείας ε, να κινητοποιηθούν, να βρουν τρόπους πώς μπορούν, λένε εδώ, να προφυλάξουν, λέει, τη δημοκρατία μας, να προφυλάξουμε την, τα μέτρα που έχουμε πάρει για τη φιλοξενία μεταναστών. Προσπαθούν ουσιαστικά εδώ να βρουν τρόπους, ενώ με, με μια, ε, είδαμε τον Τραμπ να μια σαρωτική νίκη, πλέον και μετά την Αριζόνα νομίζω έχει καταλάβει 312 εκλέκτορε και έχει κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο. Έχει κερδίσει τη Γερουσία. Μπορεί να κερδίσουν όπω δείχνει το πράγμα και τη Βουλή. Ενώ λοιπόν βλέπουμε μια, μια σαρωτική νίκη, μια πλημμύρα ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν τον Donald Τραμπ. Εμφανίζονται εδώ τα, τα εξαγορασμένα αυτά σακάκια. Αυτέ εδώ οι, οι, οι μπουγγελόφατσε και λένε ότι πρέπει να βρούμε τρόπου, λέει, να προστατέψουμε τι πολιτείε μα. Ακούστε εδώ, από την κεντρική διακυβέρνηση, από την μοσπονδιακή κυβέρνηση. Να βρούμε, λέει, πώ με, με, με νομοθετικές πρωτοβουλίες τοπικές στην πολιτεία, με μέτρα εκτελεστικά ψηφίσματα του κυβερνήτη, με δικαστικές κινήσεις, να προσβάλλουμε δικαστικά οποιαδήποτε απόφαση λέει ληφθεί από, από εδώ και πέρα από τον Τραμπ, θα τους τσακίσουμε στις μηνύσεις, να μην περάσει παραμικρή, το παραμ, η παραμικρή απόφαση του Τραμπ. Ουσιαστικά εδώ προσπαθούν να κάνουν τι, ένα αυταρχικό πραξικόπημα, είναι, είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι. Είναι επικίνδυνοι. Είναι η χειρότερη των χειρότερων. Είναι μια ένα διστοπικό εφιάλτη οι πολιτείε του, ειδικά στο Νότο. Άμα δεν την Καλιφόρνια, ζούμε στα σκουπίδια οι άνθρωποι. Είναι πέραν των περιοχών των πλουσίων εκεί στο, στο Hollywood και στι περιοχέ που είναι οι, οι, οι καλλιτέχνε, οι εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι δηλαδή, οπουδήποτε αλλού οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε, σε φαβέλε, σε τρόγλε. Και εμφανίζονται τώρα να πούνε ότι αυτό το μεγάλο τσουνάμι που έβγαλε του Ρεμπουλικάνου δεν το στηρίζω. Δεν τους θέλω, δεν τη θέλω τις, ε, ε, τη δημοκρατική ας πούμε, διαδικασία. Τέλο πάντων, την εκλογική διαδικασία δεν τη στηρίζω. Και δείχνουν έτσι το πραγματικό φασιστικό του πρόσωπο. Είναι αρχαία είναι, είναι δικτατορίσκη. Δεν, ξαναλέω, δεν δέχονται επουδενή το εκλογικό αποτέλεσμα. Θυμάστε που λέγανε ότι δεν δέχτηκε ο Τραμπ το εκλογικό αποτέλεσμα. Και είναι οι ίδιοι σαν τον κούλι που ε, αποφάζει αυτός ποιος θα, συμμε... θα συμμετάσχει στις εκλογές. Είχε βάλει τα φερέφωνα του στη δικαστική εξουσία να σου λένε ότι αν, δεν έχεις, αν έχεις βάλει ένα σύμβολο, για παράδειγμα, στο κόμμα σου, δεν θα είσαι υποψήφιο. Είχαν φτιάξει μια πλατφόρμα, την οποία ήταν ανοιγόκλινη εκεί, δεν ξέρω ποιο από την ΟΝΕΔ την ανοιγόκλινε, έπεφτει πλατφόρμα, δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι να βάλουν, να καταθέσουν την υποψήφια των κομμάτων του. Δηλαδή, το αντίστοιχο εδώ, αυταρχικό, το βλέπετε από τι κοινεί αυτών των ανθρώπων να φτιάξουμε, λέει, με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε ότι θα προστατέψουμε, ακούστε εδώ, θα προστατέψουμε τις, πολι- τις πολιτείες μας από τις πολιτικές αποφάσεις του Τραμπ. Τον οποίο Τραμπ την, τον ψήφισε ουσιαστικά όλη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτείων της, της χώρας. Οι άνθρωποι είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνοι και αυταρχικοί και δείχνουν το πραγματικό του υπόβαθρο. Αυτό είναι. Το υπόβαθρο της πολιτικής του ιδεολογία είναι το, το, φασιστικό, το οποίο το βλέπουμε και στη χώρα μας. Το βλέπετε με κούλι, το βλέπατε και με τι προδοσίε του Τσίπρα, ο οποίο μπήκε μέσα, σαν έφυγε από τη Γιάφκα και εμφανίστηκε στη Βουλή και πρόδωσε ό,τι υπήρχε, στην μπάγκα όλα τα τίναξε Μακεδονία, ό,τι μπορούσε. Λοιπόν, είναι αυτό το κόμμα. Δεν δέχονται, είναι φασιστα... φασιστερά, φασιστοδεξιά, όπω με περηφάνεια λένε ο ένα, λέει ο άλλο, ότι είμαστε αριστερά και δεξιά, είναι φασιστοχουντόφατσε. Αυτοί δυστυχώ κυβερνούν την Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις, τι αποφάσει του, του Τραμπ. Παράλληλα, κοιτάξω τα σχόλια, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Λοιπόν, ε, να, να σα πω ότι ε, έλαβε, έχει, ε, επανήλθαν τώρα, α, πριν πω, συγγνώμη, πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και να αναφέρω έναν προσωπικό και οικογενειακό μα φίλο, τον ε, κύριο Γεώργιο Γιαλτουρίδη από την Βοστόνη, προσωπικό και οικογενειακό φίλο, ο οποίος έγρα, έγραψε και μου έστειλε ένα, ένα, email, ο οποίος ζει στη Βοστόνη, ζει στη Μασαχουσέτη, έγραψε ένα email στο οποίο εξηγεί τους λόγους με τους, για τους οποίους οδηγήθηκαν και οι Ελληνοαμερικανοί, ουσιαστικά στις κάλπες, υπέρ του Ρεμπλικανικού κόμματο και, το, ε, και, του Τραμπ. Ήθελα να τους, τους διαβάσω εντάχει, είναι νομίζω πάρα πολύ εύστοχα σημεία και ζήτησα την αδειά του να τον αναφέρω, να τον επικαλιστώ και το κείμενό του είναι εξαιρετικά το κείμενό του και εξαιρετικά όλοι οι λόγοι οι οποίοι αναφέρει για ποιο, μάλλον με ποιο σκοπό, ποιο ήταν το κριτήριο το οποίο οδήγησε του ανθρώπου ουσιαστικά να καταψηφίσουν του εγκληματίε των, των Δημοκρατικών, οι οποίοι ε, κα, κατέστρεψαν το κομμάτι τη Αμερικανική κοινωνία. Και προσπαθούν τώρα ουσιαστικά να, να φτιάξουν οι Αμερικανοί ό,τι μπορούν να σώσουν, ό,τι σώνεται. Σώζεται. Λοιπόν, Λέει. Πρώτο σημείο εδώ, ότι προσπαθήσανε, προσπαθήσανε ουσιαστικά οι δημοκρατικοί να βυθίσουν κάτω στο λαιμό, να, να μας μπουκώσουν με την σάπια ατζέντα τους στη woke, της πολιτικής ορθότητας στο λαιμό μας, να επιτρέψουν ουσιαστικά να μπαίνουν αγόρια μέσα στα ποδητήρα των γυναικών, να επιτρέψουν τρανς ε, γυναίκες σε γυναικεία σπορ και με σαφή τρόπο είπαμε, εμείς οι πολίτες είπαμε, ποτέ όχι. Δεύτερο σημείο θέλατε τους αιώνιους πολέμους, διαρκείς ε, τους αέναους μάλλον πολέμους και εμείς οι πολίτες είπαμε όχι ποτέ. Θέλατε, τρίτος λόγος, θέλατε ε, την, ε, τον πληθωρισμό και υψηλέ τιμέ πετρελαίου και ενέργειας, εμείς οι πολίτες είπαμε όχι και ποτέ. Τέταρτο, θέλατε να πλημμυρίσετε, να βουλιάξετε όλη τη χώρα μας με εγκληματίες, με καταδικαστέντες από άλλες χώρες, τρελούς, ψυχασθενείς, δεν ξέρω τι, διαφόρων λογής εκφυλισμένους να μπουν παράνομα μέσα, μέσα στα σύνορά μας και να καταλύσουν τα σύνορά μας να μεταφέρουν μαζί με αυτά ναρκωτικά φέντανη, τα οποία σκοτώνουν και τους πολίτες μας εμείς είπαμε όχι ποτέ, διώξτε τους, ε, τους παράνομους, στείλτε τους από εκεί που ήρθαν Πέμπτος λόγος θέλατε να φέρετε έναν ακραίο σοσιαλισμό στη χώρα μας κομμουνιστικό σοσιαλισμό εμείς οι πολίτες είπαμε πάνω από το απάνω ε, από τα πτώματά μας και τέλος είπε μου έγραψε εδώ θέλατε να α, να μαστερίστε το δεύτερο άρθρο του συντάγματος ουσιαστικά το, είναι το άρθρο το οποίο οι Αμερικανοί πολίτες έχουν δικαίωμα να φέρουν όπλα και εμείς είπαμε μολόν λαβέ όχι ό, δεν είπαν όχι είπανε μολόν λαβέ το γράφει στα ελληνικά εδώ και ε, ελπίζει και λέει ο, ο φίλος μας ο Γελτουρίδης ότι εδώ ξεκινάει τώρα η χρυσή εποχή των ΙΠΑ ε, πάρα πολύ νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα σημεία αυτά για το πώ κρίθηκε αυτή η διαδικασία. Νομίζω όλα είναι εύστοχα. Ε, χαίρομαι που τον, ε, που τον, ξέρετε το φίλο μα. Ε, ε, είναι πάρα πολύ νομίζω εύστοχα. Ξαναλέω πράγματα τα οποία ε, έτσι, τα έχουμε σκεφτεί κι εμεί. Κάποιοι ζείτε και έξω τα βιώνετε. Εδώ τα συγκέντρωσε όλα ο κ. Γελντουρίδη για να τα, τα έτσι, παραθέσαμε. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο παραπάνω για, την, για τι κινήσει Τραμπ. Πέρα από την απόφαση αυτή να διορίσει αυτόν τον, τον, τσάρο που σας είπα, τον bulldog, το σκυλί του πολέμου, τον, τον Tom Homan. να δούμε λίγο τώρα τι άλλο έχει βγει στην επικαιρότητα σαν από τις βασικές ιδέες οι οποίες θα προωθηθούν. Το πρώτο είναι ε, για την... Ε, το πρώτο είναι για, τα, για τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια και μικιό. Ακούστε εδώ. Ακούστε και σημειώνετε. Σημειώνεται ιδέες οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για τη χώρα μας. Το λέω και το εννοώ. Πρώτον, ε, θέλει, ε, θα κόψει τα χρήματα από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε οποιονδήποτε, είτε είναι ε, ε, μέσο μαζικής προπαγάνδας και ξαπάτησης και χειραγώγησης, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε είναι Μικιό, οι οποίες υποτίθεται ότι κυνηγούν την παραπληροφόρηση και τα ψευδή νέα στην κοινωνία. Όποιο, δηλαδή, όποια κουφάλα, ελληνικά χώξει, χελένικ χώξει, που χώξουν οι μάπε του, ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο απαταιώνα. Απαταιώνε είναι οι ίδιοι. Και μπορώ να σου το αποδείξω ότι οι ελληνικ είναι απαταιώνε. Έχουν πει ψεύδι για τον Ταχιάο, για παράδειγμα, το οποίο το είχα, ε, ε, το είχα ε, ξε, ε, ξετυλίξει. Έχουν πει διάφορα αλλοιωμένα και παρα, παραμορφωμένα τα χώξει. Είναι χώξει η μάπα του, όχι αυτοί που του οποίου υποτίθεται ε, αποκαλύπτουν. Οτιδήποτε λοιπόν αντίστοιχο με τα στην Αμερική. Μήκυο, καθηγητάδε, υποτίθεται δημιουργούνται φορεί για να πολεμήσουν την παραπληροφόρηση και τι κάνουν, ε. είπαμε ότι είναι αυταρχικά ε, ε, τα δημοκρατικά, τα αντίστοιχα τα βιώνουμε στην Ελλάδα. Οι αυταρχικέ δυνάμει φημώνουν κάθε διαφορετική άποψη. Αυτό σημαίνει πλέον, εκεί έχει καταλήξει το τα διαχειριζόμαστε τη χειραγώγηση και τι ψευδεί πληροφορίε τελικά έχει καταλήξει να είναι δεν ακούμε καμία διαφορετική άποψη. Δεν σηκώνουμε καμία διαφορετική άποψη. Ξεκάθαρα πράγματα, να δείτε τηλεόραση σήμερα, είδα σήμερα έτυχε να, ε, να δω λίγο τηλεόραση και δεν φαντάζεστε τι ανακρίβειε και ψεύδι παρατήρησα. Λοιπόν, τα μεγάλα, το, στο τα μεγάλα μέσα, τα μεγάλα κανάλια είναι μηχανισμοί παραπληροφόρηση. Και μα λέει εδώ ο Τραμπ ότι οποιοδήποτε παίρνει έστω και ένα σεντ, μένουμε, όχι μένουμε, ε, μένουμε σπίτι, ναι, μένουμε σπίτι, λίστα πέτσα, λίστα πλεύρη, λίστα κυκίλια. Οποιοδήποτε παίρνει χρήματα από το κράτο, λέει ο Τραμπ, από εδώ και πέρα θα ξεχάσει το παραδάκι μέχρι να αλλάξει τα μυαλά του από διαστραμμένο φασιστό-αυταρχικό προχωρημένο προχωρολέρα, να γίνει φυσιολογικό άνθρωπο και να λέει την αλήθεια. Όχι να βάζει τα διαστραμμένα γυαλιά. Θυμάστε κάτι γυαλιά που είχαμε μικρή που και κάτι πια μάτια και πέφτανε κάτω. Να βγάλει τα γυαλιά τη διαστροφή να λέει την αλήθεια στον κόσμο και τότε πάλι μπορεί να εξετάσουμε αν θα υπάρξουν χρηματοδοτήσει. Στα αζήτητα, δημοσιο, ελπίζω δημοσιογράφοι, στα αζήτητα με, με τι βρωμερέ τις φόρμε να ψάχνουν να βρουν για να μάθουν να φτιάξουν το κορμάκι του για τα ψέδι τα οποία έχουν πει μέχρι τώρα. Λοιπόν, επίση, ε, όποιο όμω εργαζόμενο ή υπάλληλο έχει εμπλακεί σε λογοκρισία, οποιαδήποτε δηλαδή ε, υπηρεσία, είτε ανοιχτά είτε κρυφά, δηλαδή ομάδα αλήθεια στη χώρα μα, για παράδειγμα, τα Υπουργεία, οποιοδήποτε, το μεταφέρω πάντα στην Ελλάδα για να καταλάβετε τον, παραλισμό. παραλληλισμό. Οποιοδήποτε λοιπόν ο Υπάλληλο έχει εμπλακεί σε τέτοιου τη σε λογοκρισία, όξο, σπίτι, αζήτητα, φανταστείτε. Φανταστείτε τον κούλι, δεν σα λέω τώρα του υπουργού του που είναι κάτι, κάτι γαμπρί και κάτι θείε, κάτι, κάτι νύφε ή κάτι ονειδίτε, το μόνο που ξέρουν να κουβαλάνε ηχεία. Φανταστείτε τον Γκούλη να το στείλει σπίτι του, τι θα κάνει, τι θα κάνει, τι δουλειά θα κάνει, μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν στη λογοκρισία, δρόμο. Ε, επίσης, ζήτησε, ακούστε εδώ, ζήτησε από τώρα, θα στείλω λέει γράμματα, επιστολές στις αρχές της κρατικές, αυτόν είναι τρομερό, ε, στις αρχές της κρατικές, τον είπα, να κρατήσουν τα, δεδο, τα δεδομένα και τα πιστήρια για λογοκρισία, να μην καταστρέψουν δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν τη λογοκρισία, η δάλο λέει θα κυνηγήσουν αυτούς που τα κατέστρεψαν. Δηλαδή, όταν απελευθερωθούμε σε αυτή τη χώρα, θα πάρουμε στα χέρια μα το φάκελο που θα φανεί η προδοσία στο πόσο μίσταρ, μισελληνες, συχέντον τον Ελληνισμό, το ενιαίο κόμμα στη χώρα μας, με και θα δούμε τα εγκλήματά του. Αλλά μπορεί να προλάβουν, σου λέει εδώ, οι υπάλληλοι, οι γραφειοκράτε και να τα αποκρύψουν. Εάν τολμήσετε και κρύψετε ή αλλοιώσετε πιστήρια που δείχνουν του προδότε, θα είστε εσεί υπεύθυνοι και θα κυνηγήσουμε του προδότε. Εξαιρετικό μέτρο. Προσέξτε εδώ, εξαιρετικό μέτρο. Όχι απλά δηλαδή να πολιτικά να σταυρώσουμε το πολιτικό σύστημα στη χώρα μα, αλλά όποιο τολμήσει από το δημόσιο να του στηρίξει στη μετάβαση, θα είναι και αυτό, θα βράσει το ίδιο καζάνι. Θα έχετε την ίδια Την ίδια κνόρθα και κουφάλε. Όποιο στηρίξει του προδότε. Επίση, θα περάσει, θέλει να περάσει νόμο και να το κάνει γιατί θα ελέγχει τα, τα κοινοβούλια. Να περάσει νόμο και να καθιστά ουδέτερα τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Ουδέτερα τα μέσα κοινωνική δικτύωση. ανεξάρτητα. Να μην στηρίζουν τον Πατακούλη, ούτε τον Γκριφακούλη, ούτε τον, την, τώρα τη μικρή ξευμενίστρια. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση, να μην στηρίζουν κανέναν όποιο στηρίζει να τρώει καμπάνε στα εκατομμύρια εκατομμύρια και αυτά τα εκατομμύρια να πηγαίνουν σε αυτόν ο οποίο στοχοποιήθηκε. Νόμο αυτό πρέπει να περάσει από τη Βουλή, βέβαια. Επίση θέλει να φτιάξει έναν ψηφιακό χάρτη δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια, επίση μια ωραία ιδέα. Τα δικαιώματα δηλαδή που έχουμε στι απόψει, στην ενημέρωση, στην ελευθερία τη γνώμη. Να μιλάμε ελεύθερα και να μα φημώνει ούτε ο Μάσκ ούτε ο, ο Ζάκεμπεργκ. Και ε, επίση, για παράδειγμα, λέει, αν κάποιο, ένα κανάλι, μια, μια πλατφόρμα, έχει ρίξει χαμηλά στον αλγόριθμό του το, ένα κανάλι, το δικό μου για παράδειγμα που έχει φάει shadow ban, shadow ban είναι αυτό. Ότι ουσιαστικά δεν το εμφανίζει το YouTube και πολλού από εσά δεν, το, δεν σα εμφανίζει τα βίντεο μου στην καθημερινή ροή ή ε, σα μπορεί να, να, ξεγράφεστε και αυτόματα και να μην ξέρετε γιατί. Αυτό λέγεται shadow ban. Είναι κρυφό δηλαδή, κρυφό αποκλεισμό. Εάν λοιπόν λέει ο Τραμπ κάποιο, κανάλι έχει δεχθεί shadow ban, κρυφό αποκλεισμό, πρέπει να ξέρει το κανάλι ότι του συμβαίνει αυτό, να ενημερωθεί για ποιο λόγο έχω στοχοποιηθεί με κρυφό αποκλεισμό και να έχω δυνατότητα σε λογικό χρονικό διάστημα να ασκήσω και έφεση σε αυτό. Προσέξτε, να ασκήσω και έφεση. Και επίση, μια άλλη ενδιαφέρουσα ιδέα είναι αν κάποιο είναι 18 και πάνω και επιλέξει να μην γίνεται καμία κανένα τύπου ε, επιλογή και διαχείριση των σχολείων στα μέσα κοινωνική δικτύωση, να μπορεί να βλέπει ομέ πληροφορίε από παντού χωρί διαχείριση, moderation δηλαδή. Το moderation διαχείριση τι είναι, ότι επιλέγει κάποιο κάποιος big brother ουσιαστικά επιλέγει τι θα βλέπουμε και πώ θα βλέπουμε τι δεν κάνει, τι κάνει, άμα είμαι 18 χρονών και άνω να μπορώ να επιλέγω να βλέπω τα νέα ομά χωρί διαχείριση από κάποιο γραφειοκράτη, κάποιο σύγχαμα του facebook. Και αυτό είναι λοιπόν ε, πολύ, ε, πολύ ωραία ε, άποψη εδώ. Επίσης, επειδή κάποιος ανέφερε και τα θέματα του φίλου ε, και, αυτό πρέπει να, και αυτό θα μπει στην ατζέντα προφανώς ε, υπάρχει, το, υπάρχει στην Αμερική το λεγόμενο Title IX, ο, ο ένατο τίτλο ο λεγόμενο, που είναι ένα, ένα, νόμο είναι. Ο ένατο τίτλο ξεκίνησε το 1964, επεκτάθηκε το 1972. Είναι ένα νόμο που αφορά την εκπαίδευση, την ομοσπονδιακή ουσιαστικά εκπαίδευση στη ΣΥΠΑ, ο, ο τίτλο 9, όπω το λέμε. Εκεί λοιπόν θα ξεκάθαρα θα βάλει μέσα στον τίτλο 9, στον νόμο δηλαδή για τα για την παιδεία στη χώρα, θα βάλει ότι απαγορεύεται οι άντρε, οι βιολογικά άντρε, να συμμετέχουν στα γυναικεία αθλήματα. Επίσης, θα φροντίσει, προτεραιότητά του είναι να, ε, ε, να διατηρηθούν τα δικαιώματα των παιδιών, το, σύνομαι, τα δικαιώματα των γονέων, να μην ε, είναι υποχρεωμένοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά πλαίσια στι ΗΠΑ και σε όπου το παιδί, το ανήλικο παιδί, μπορεί να ζητήσει αλλαγή φύλου και δεν έχει δικαίωμα ο γονέα με προστάτη, νόμιμο προστάτη δηλαδή ενό ανήλικου, να το σταματήσει αυτό. Πηγαίνει το παιδί, το ακούνε, δεν ξέρω, οι κοινωνικέ υπηρεσίε, το ανήλικο, και ξεκινούν διαδικασίε αλλαγή φύλων ενό παιδιού, το οποίο απλά αντιμετωπίζει, δεν ξέρω, μια σύγχυση στην εφηβεία, για παράδειγμα. Πολύ πιθανό να είναι κάτι τέτοιο και όχι πραγματικά να θέλει να αλλάξει φύλο. Σου λέει ότι μέχρι τα 18 είναι να μεγαλώσει και μετά το δούμε. Αλλά υπάρχουν λοιπόν περιπτώσει που διαφωνεί ο γονέα. Και ουσιαστικά με την ευλογία τη πολιτεία, ένα ανήλικο παιδί που στηρίζει η πολιτεία πετάει έξω το γονέα. Του λέει: Μην ξακουμπήσει το παιδί στο ανήλικο το οποίο θέλει να αλλάξει φίλο. Αναλαμβάνουμε εμεί ουσιαστικά τον έλεγχο τώρα. Και ξεκινούν διαδικασίε να αλλάξει φίλο το παιδί, ταυτότητα φίλο το παιδί, δίχω την άδεια των γονέων, οι οποίοι θεωρούνται φασίστε εμπροκειμένου. Εδώ λοιπόν προτεραιότητα είναι να επανέλθουν τα δικαιώματα των γονέων, να μην είναι αναγκασμένοι ουσιαστικά να δέχονται τις πολιτιακές επιταγές για το τι φίλο θα έχει το παιδί του επειδή το παιδί τους μπορεί να περνάει μια εφηβική κρίση και να μπορούν οι γονείς, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι προφανώς μέχρι το παιδί να γίνει ενήλικας, να το προστατέψουν από διάφορε τέτοιες φάσεις και όχι κάποιοι ε, τύπου να στο γιατροί, του, Χίτλερ, αυτή με τα, με τρελόγια που κάνανε ε, πειράματα πάνω σε, ανθρώπου ανθρώπους να δουν τι θα βγει, να μην αφήνουν τα παιδιά στα χέρια αυτών των τρελογιατρών. Επίση, αυτό είναι ψηλά στην ατζέντα. Ε, κοιτάξτε, εδώ ήθελα να πω κάτι, γιατί κάποιο μου είπε, κάπου είδα κάτι ότι μα καλά εσύ δεν τάχωνε στον Τραμπ, και βέβαια. Εγώ, καταρχά, πρέπει να σα το πω και να το ξαναπώ, γιατί δεν, το, δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε, ε, ειδικά κάποιοι νέοι που έχουν στο κανάλι. Ο Τραμπ είναι ένα άνθρωπο, είναι ένα πλάσμα του κοινοβουλευτισμού. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει καταλάβει, και γι' αυτό νίκησε, να ξέρετε, κατάλαβε τα μεγαλύτερα προβλήματα των ΥΠΑ και τη κοινωνία τη Δύση, θα έλεγα, τα αναγνώρισε και προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα, να δούμε τι θα μπορέσει, να δούμε αν τα έχει καταλάβει πλήρω, αν οι ιδέε του είναι οι βέλτιστε. Το, το, μόνο που μπορώ να του δώσω ο είναι ότι κατάλαβε τα προβλήματα τα οποία χυμάζουν αυτή τη στιγμή τη Δύση. Είναι ένα πλάσμα του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή ουσιαστικά και ο ίδιο δικτάτορα είναι. Μην κοιτάτε που σα είπα τον δικτατορισμό των δημοκρατικών, και ο ίδιο το ίδιο θέλει να κάνει. Όπω ε, ε, θέλει να πάρει εκδίκηση, ε, ε, είναι ρευασιστή, θέλει να Πάρει το μαντουπί για όλα αυτά που τράβηξε, τα πάνδυνα που τράβηξε, αλλά είναι πλάσμα του κοινοβουλευτισμού. Ο κοινοβουλευτισμό τι είναι, Ολιγάρχε. Είναι φράξει, είναι ομάδα. Ποια ομάδα κυβερνάει τώρα, η Μένη, η ΔΕΗ, η Μπλέη, η Κόκκινη, η Πράσινο Μπουρδελό, ο Ροδοκόκκινη. Δηλαδή είναι το ίδιο ακριβώ πράγμα από την αντίπερα όχθη. Εάν μπορούσε δηλαδή ελεύθερα να περάσει σε δικατορικά μετά θα περνούσε και θα το δούμε κιόλα να γίνεται. Και αυτό που με προβληματίζει προ απ' όλα είναι ότι. Βλέπω ειδήσει και από άλλε χώρε, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από την Αυστραλία. Και έχει με αυτή τη μεγάλη νίκη του Τραμπ αρχίσει και προβληματίζονται και ελπίζουν κάποιοι και λένε: Α, ωραία, μέχρι στιγμή η χώρα μα πυθίκησε, και ε, ε, σαν, μαϊμού, ε, σαν μαϊμούδε, οι η, η Χάνοι που έχουμε βάλει στι κυβερνήσει μα, υιοθετούσαν να μάθει ότι έβγαινε από την Αμερική. Ήρθε η ώρα, μήπω επιτέλου με την νίκη αυτή του Τραμπ πλέον να επικρατήσει και κοινή λογική και στι δικέ μα χώρε. Κοιτάξτε, πράγματι βλέπω εδώ τι λένε οι άνθρωποι, ελπίζουν. Βλέπω αναλυτέ, δημοσιογράφου να λένε ρε παιδιά, γίνεται αυτό που γίνεται. Σταματάει η σαπίλα τη πολιτική ορθότητα. Κάτι λεχρήτε πολιτικοί και δεν θα έχουν στον ήλιο μοίρα. Ήρθε η ώρα επιτέλου να, να, βουλιάξουν τα πλοία τη Νουδού, του Σίζερ Πασόκ και να έρθει επίση πάλι και στη δική μα χώρα η, η κοινή λογική. Κοιτάξτε όμω εδώ πόσο τροπιαστικό είναι αυτό για τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, να το λέμε κι εμεί. Να ελπίζουμε κάτι τριτοκάτι τσόκαρα, Πολιτικοί εδώ στη χώρα μα, Τριτοτέταρτε, να ελπίζουν και να λένε: Α, κοιτάξτε, ό,τι κάνουν εκεί εμεί εδώ οι μαϊμούδε, λένε οι ουρακοτάγκοι, θα κάνουμε και εμεί το ίδιο. Πρώ, τώρα θα νικήσουμε την πολιτική ορθότητα. Πόσο θλίψη σα προκαλεί, ξαναλέω, το ότι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία αντί για να προβάλλει δημοκρατικά ο καλύτερο τρόπο να σπάσει την πολιτική ορθότητα και αυτή τη σαπίλα τη διαστροφή των woke, ή θα ήταν η δημοκρατία. Αντί λοιπόν να έχουμε αυτή τη δύναμη και να τουλάχιστον να, να, πολεμάμε για αυτή τη δύναμη και να ζητούμε να αποκτήσουμε αυτή τη δύναμη, να φτάνει η Ελλάδα να γίνεται σαν όλε τι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ χώρε, δηλαδή ρεπούμπλικε, δηλαδή ολιγαρχίε, και να ελπίζουμε παγκόσμια όπω ελπίζουν και άλλοι να πάρουμε κάτι από την έγλη των Αμερικανών, να απομιμηθούμε λίγο τον Τραμπ. Δηλαδή μια φτηνή απομίμηση χώρα που γέννησε την πολιτική επιστήμη, την πολιτική σκέψη, τη, διακυβέρνηση, τη σύνδεση, προσέξτε, τη σύνδεση διακυβέρνηση με πολιτική φιλοσοφία, Πολιτική σκέψη και χρηστή πολιτική, την πραγματοποιήσει ο Ελληνισμό. Αυτή τη σύνδεση, δηλαδή ότι δεν κυβερνάω απλά, κυβερνάω καλά, σωστά, με τον καλύτερο ε, τρόπο και με το σωστό γνώμονα, την δημιουργήσαν εμεί οι Έλληνε, δημιουργήσαμε. Και εμεί λοιπόν καταλήξαμε να είμαστε ουραγοί και να κάνουμε τις τι απομιμήσει, ό,τι ακριβώ κάνουν και οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ χώρε. Έτσι. Και αυτό ε, το κρατάω εδώ. Αν δεν πέσει ο κοινοβουλευτικό, θα δούμε. Έτσι ακριβώ είναι. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω, μου έχει, φύγει, φύγει, κάποια ερώτηση. Πείτε μου λίγο, γιατί έχω πράγματα να πω. Τι άλλο έχουμε. Ε, έχουμε κάτι. Α, υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Πέρα από τον τσάρο της... Ε, ε, του, των συνόρων ε, ε, για, γιατί μου, κάποιος μου είπε πριν κάποιος μου έκανε παρατήρηση ότι βρίζω τον Τραμπ και προφανώς και το, Προφανώ είναι ένα αυταρχικό δικατορίσκο. Φιλαράκι του Ερντογάν, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, υπάρχει, έβαλε, θα βάλει, λέει, στην Ηνωμένα Έθνη ΕΕ πρέσβυρα την Ελίζ Στέφανικ, η οποία είναι μια, μια βουλευτή τη κακιά ώρα. Η Ελίζ Στέφανικ, η οποία θα σα θυμίσω, ποια είναι αυτή η Ελίζ Στέφανικ, για να καταλάβετε, είναι αυτή η οποία. Ε, ε, πίεσε τα, τα πανεπιστήμια και, τους, και οδήγησε στην παρέτηση διάφορων ε, ε επικεφαλής, προέδρων ε, πανεπιστήμιων του Χάρβα και κάποιων άλλων. Ε, και ναι, ήταν μια ε, ταχώση εκεί στην, τη λέγανε, αυτή που έκανε λογοκρισία. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, την πρόεδρο, της, την του Χάρβα, την, α, την Κλοντίν Γκέι, του τάχωσε. Και αυτή είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, η Ελίζ Στεφανίκ, να τη δούμε και αυτή τι καπνό θα φουμάρει, ιδίω στην περίπτωση ε, με το, ε, με τα, ε, στον ΟΗΕ, νομίζω ότι θα, θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει, γιατί, ξαναλέω, πρόκειται για την, ε, βέβαια είναι, είναι σκληρή του πολέμου των Σιωνιστών, να ξέρετε, η Στέφανικ, μάλιστα έχει κατηγορήσει τα ΗΕ ΕΕ για αντισημιτισμό, επειδή έχουν κριτικάρει τα, έχουν ασκήσει κριτική τα ΗΕ, ΕΕ στο Ισραήλ για τα γεγονότα στη Γάζα. Η Στέφανη ήταν αυτή η οποία είπε ότι ε, ναι, εδώ είναι, είναι αντισημίτες, ούτε καν αντισιονιστές, είναι αντισημίτες λέει ο Ενωμένα Έθνη για την ε, στάση αυτή και μάλιστα ε, ήταν, ε, η, η άποψή της ήταν να σταματήσουν να δίνουν χρήματα στις υπηρεσίε του ΟΗΕ οι οποίε στηρίζουν τους πρόσφυγες στην Παλαιστίνη γενικότερα. Είναι ένα πολύ πυρηνικό παιδί η Στέφανικ με του σιωνιστέ, όπω καταλαβαίνετε, είναι άνθρωπό του. Άρα η επιλογή αυτή στην, στην Νέα Υόρκη, δηλαδή στα Ηνωμένα Έθνη, δείχνει, δίνει ξεκάθαρο στίγμα εδώ. Η Στέφανικ θα, θα στηρίξει πλήρω το Ισραήλ και βέβαια είναι σαφέ επίση ότι θα στηρίξει τελείω το Ισραήλ ο, ο Τραμπ. Μην το συζητάμε. Ε, ήθελα να σα πω για το, για το Ισραήλ, μια και αξίζει εδώ να κάνουμε ένα άνοιγμα. Ο, είπε, 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 ο Νετανιάχο ότι συνομίλησε με τον, με, τον, με τον, Τραμπ. Μάλιστα έχει μιλήσει τρεις φορές μέχρι τώρα, όπως μας είπε ο Νετανιάχου. Και συγκεκριμένα είπε ότι σχετικά με το θέμα της Ιρανικής απειλής συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ. Να σας θυμίσω, με φοβίζει πάρα πολύ αυτή η δήλωση του Νετανιάχου, να σας θυμίσω ότι έλεγε ο Τραμπ, ο οποίος είναι άλλο πρόσαλος, είναι απρόβλεπτος, δεν καταλαβαίνει, και είναι και φαφλατάς, είναι υπερβολικός, είναι, 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 είναι χίλια δύο πράγματα. Θυμάστε τι έλεγε με τη Βόρεια Κορέα, ότι θα του σακίσω, θα του βάλω κυρό, θα, θα, θα. Και τελικά συναντήθηκαν κιόλα μαζί του. Είναι υπερβολικό, είναι υπερφύαλο, είναι κομπλεξικό, είναι σοσιοπαθ, σοσιο, σοσιοπαθή. Ε, Παρ' όλα αυτά, είχε πει κάτι αντίστοιχο. Μάλλον όχι παρόλα αυτά, είχε πει κάτι αντίστοιχο με το, για το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ αντάλλαζαν τα πειρά με του Ιρανού, είχε πει ο Τραμπ, και αν τρίχεσα, ότι πρέπει να χτυπήσουν εναντίον του, του Ιράν, των πυρηνικών του Ιράν οι Το οποίο ήταν μια όχι απλά ανεγκέφαλη ε, δήλωση, μια όχι ούτε πολεμοκάπηλη, ε, απάνθρωπη, κανιβαλιστική. Δηλαδή πρέπει να είσαι τελείω τελείως βλάξ για να το πει. Και νομίζω ότι σε έναν βαθμό είναι και βλάξ ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι και πολύ έξυπνο και βλάξ ταυτόχρονα. Είναι βλακόφατσα και πάρα πολύ δεινό ε, στι επιχειρηματικέ του κινήσει και τα ένστικτά ε, του, αλλά ταυτόχρονα είναι και βλακόφατσα. Δεν μπορεί να λε τώρα δεν μπορείς να λες να, να χτυπήσεις τα πυρηνικά του Ιράν. Δηλαδή, ε, όπως καταλαβαίνετε, θα γινόταν χαμό στην, στην, περιοχή. Δηλαδή, ε, όπως, όπως, και να, το, όπως και να το δει κανένα, το να χτυπήσεις τα πυρηνικά μια χώρα θα υπάρξει πυρηνική μόλυνση και ε, θα, 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 κατέστρεφε όλη την περιοχή, όλη την ε, Κασπία θάλασσα, ας πούμε, από την οποία ζουν πόσες χιλιάδες ψυχές. Δηλαδή μιλάμε, είναι επικίνδυνο άνθρωπο. Ε, πέρα από αυτό φαίνεται εδώ ότι. Ε, μισό λεπτό γιατί δεν με πιστεύετε, βλέπω. Α δώσω. Ναι. Το είχε πει ξεκάθαρα ο, ο Τραμπ, το οποίο είναι μια, είναι μια, είναι μια δήλωση. Ε, πραγματικά δεν διανοείται άνθρωπο αυτή τη δήλωση. Πώ δηλαδή, μπορεί να λέει κάποιο να είναι εντάξει, όχι να χτυπήσουν τι βάσει των Ιρανών, όχι να χτυπήσουν τι. Ε, Πετρεαλικέ εγκαταστάσει, αλλά είχε πει να χτυπήσουν τα πυρηνικά. Δηλαδή και τι θα γίνει, πώ θα απαντούσαν, με πυρηνικό χτύπημα θα απαντούσαν προφανώ οι Ιρανοί. Δηλαδή, τι πρέσβευε, τι πρέσβευε αυτό ο άνθρωπο, πυρηνικό πόλεμο στην, στη, στη, στη Μέση Ανατολή, αυτό θέλουμε να δούμε. Ο άνθρωπο που οτίθεται είναι εναντίον των πολέμων και πρέπει να σταματήσουν οι πόλεμοι, τελικά έλεγε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι καθόλου ε, ανεγκέφαλο και επικίνδυνο. Ξεκάθαρα, μην, ειδικά στα διεθνή. Μάλλον στα διαχωρίσουμε τα διεθνή μετά εσωτερικά. Κοιτάξτε εδώ, το Ισραήλ πρέπει να χτυπήσει τι πυρηνικέ εγκαταστάσει του Ισραήλ. Δηλαδή, ε, θεότρελο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τον ε, Νετανιάχου που μα λέει ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά, τα έχουν βρει και είναι έτοιμοι να κινηθούν παράλληλα. Εδώ υπάρχουν τρει διαφορετικέ, θέλω να ξέρετε, διενέξει στην περιοχή. Ε, Μάλλον θα υπάρχει συνέχεια, σωστά, αυτή είναι η πρόβλεψη. Θα υπάρχει συνέχεια με το Ιράν. Το είχαμε πει κιόλα, αν θυμάστε. Είχαμε πει ότι ο, ε, ο Ντανιάχου, επειδή τον πείραξε που χτυπήσανε το σπίτι του, το ξεχικό του στην ε, Κεσάρια, ε, είπε ότι εμεί απαντήσαμε με τον τελευταίο βομβαρδισμό μα, απαντήσαμε για, τις, ε, για του βομβαρδισμού των Ιρανών, αλλά για τον βαρδισμό στο σπίτι μου δεν έχουμε απαντήσει ακόμα. Και ότι ουσιαστικά ήταν αυτό που είχαμε πει προεκλογικά. Πολύ πιθανό να βγει ο Τραμπ δούμε Μάλλον, θα βλέπαμε μια μικρή απάντηση των Ισραηλινών που την είδαμε και μια μεγαλύτερη απάντηση αν έβγαινε ο, ο Τραμπ. Και πολύ ότι θα τη δούμε τη μεγαλύτερη απάντηση. Πάρα πολύ ανισχυτικό. Τρέμω, δεν κάνω πλακά, τρέμω για την απάντηση που, μπορούμε να δούμε, που μπορεί να δούμε στην, ε, από εδώ και πέρα, από τους Ισραηλινούς εναντίον του, ε, του Ιράν. Επίσης, υπάρχει, ε, ε, υπάρχει και ένα μια, ε, μάλλον, η, η, υπάρχουν τρία επίπεδα εδώ διαμάχη. Η μία, το ένα επίπεδο είναι με του Ισραηλινού και του Ιρανού, το άλλο επίπεδο είναι Ισραήλ εναντίον Χαμά και το άλλο είναι Ισραήλ εναντίον Χεσμολά. Υπάρχει ένα ε, ε, Λιβανοζοαμερικάνο, νομίζω λέγεται Μπούρο, Μπούλος, Μπούλος, ε, ο οποίο είναι ο, είναι πατέρα του ε, άντρα τη Τίφανη Τραμπ. Δηλαδή, ο, η Τίφανη Τραμπ, η μικρότερη κόρη του, του Τραμπ, είναι παντρεμένη με τον... Με, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το παιδί. Και ο πατέρας αυτού νου, ο Μάικλ Μπούλο, είναι ένα ένας δισεκατομμυρίουχος, ο οποίος τον βοήθησε πάρα πολύ και τον βοήθησε και προεκλογικά με χρήματα. Και θέλει να πάρει τη θέση που έχει τώρα ο Άμος Χόκσταϊν στην περιοχή, να είναι δηλαδή ο ειδικό απεσταλμένος του Προέδρου, τον είπα για την περιοχή. Ο Μπούλος, ξαναλέω, ο οποίος είναι Πατέρας του γαμπρού του Τραμπ και είναι Λιβανέζο-Αμερικάνος. Πολύ πιθανό λοιπόν μέσω αυτού να λήξει το θέμα στο Λίβανο και ελπίζω να δούμε μια αποκλιμάκωση εκεί. Υπάρχει και το κομμάτι των Χριστιανών στο Λίβανο που θέλουν να τους... θέλουν και, τους... και την υποστήριξη. Υπάρχει και λαϊκή βάση στις... στην Αμερική από τους... και από τους Ρούζους και από άλλους, από τους Αμερικανούς. Ε... Καθολικούς, που υπάρχουν στο Λίβανο, άρα υπάρχει μια λογική εδώ με τους Ευαγγελικού που είναι χριστιανοί αυτοί που στήριξαν τον τραμπ, να στήριξουν του χριστιανούς του Λιβάνου. Ελπίζω λοιπόν και εύχομαι μέσω του, αυτού του μπούλος να υπάρξει μια επίλυση τουλάχιστον στο θέμα του Λιβάνου και να κλείσει ίσως το μέτωπο με την, με την Δαμασκό, αν θέλει να μην βαρδίζουν τη Δαμασκό οι Ισραηλοί, έστω να παραμείνει στα σύνορα το θέμα. Δηλαδή να, εκεί στην, να, πολεμούν με τη Χεσμολά στα σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτάνη και να παραμείνει έτσι μια τοπική μικρή διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά, να λήξει το θέμα να μην βομβαρδίζουν το Λίβανο. Αυτό μπορεί να το κερδίσουν ε, η ομάδα του Τραμπ. Όσον αφορά τους, ε, ε τη Χαμά και τη Γάζα, δεν, φαντα, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Εκεί πιστεύω ότι θα το πάει στο τέρμα. Είδα δήλωση του Μότριτ, του Υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, από αυτού του τρελού με τρελοκοτσιδάκια, ο οποίος είπε φασιστοειδές, ο οποίο είπε ότι ελπίζουμε το 25 να, κατα, να καταπιούμε, να καταλάβουμε την, τη δυτική όχθη, το West Bank, δηλαδή να κλέψουμε τη γη των Παλαιστινίων με τις ευλογίε του Τραμπ και πολύ πιθανόν να του αφήσει ο Τραμπ να το κάνουν αυτό. Ε, άρα η εκτίμηση μέχρι στιγμή είναι με το συμπέθερο να τα λύσουν στο Λίβανο, με, την, με τους να επιτρέψει, ίσως να υπάρξει ειρήνη στη Γάζα, αλλά να επιτρέψει στους Ισραηλινούς να καταπιούν τη δυτική όχθη. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ο, ο, ο εγκληματίας ο Τραμπ που αναγνώρισε την ε, Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα, τον, ως πρωτεύουσα της, ε, του Ισραήλ, ενώ ο διεθνώς αναγνωρισμένο πρωτεύουσα είναι ο Τελαβίβ. Ε, άρα, πολύ πιθανό του αφήσει να καταπιούν και να κλέψουν περιοχές των Παλαιστινίων από τη μία. Και το τρίτο μέτωπο, πολύ πιθανό να του δώσει λευκή επιταγή για το Ιράν να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Διότι ξαναλέω, η αντίδραση του ε, εν ήταν ότι μας τα δίνει όλα ο Τραμπ για το Ιράν. Εντάξει. Λοιπόν, ε, υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη τώρα με την Χαμάς και αυτό με προβλημάτισε και θα ήθελα και να μου ψήσω και το σχόλιο σας. Δεν έχω προλάβει να καταλάβω τι έγινε. Το Κατάρ λέει ότι διώχνουμε τη Χαμάς από τη χώρα. Η Χαμάς μέχρι στιγμής η ηγεσία βρισκόταν στο Κατάρ ήταν πάρα πολύ άβολο αυτό το οποίο. Διότι εκεί υπάρχει μεγάλη βάση των Αμερικανών στο Κατάρ. Φανταστείτε πηγαίνανε να φάνε KFC στο εμπορικό στη, στην Τόχα και ήταν ο αρχινάβαρχο των Αμερικανών δίπλα-δίπλα με τον αρχιηγέτη ε, τη Χαμά, α πούμε. Και παραγγέλανε και του λέγανε Κύριε Νάβαρχε προηγήστε. Ήταν περίεργο από μόνο του το σύστημα εκεί. Σε έναν βαθμό το θέλανε οι Αμερικανοί αυτό το σύστημα γιατί απαι, απαιτεί μια επαφή με τη Χαμά. Δεν μπορούσαν οι ίδιοι να μη συνομιλήσουν και να του αναγνωρίσουν, άρα ουσιαστικά βάζανε μπροστά του Καταριανού. Τώρα μαθαίνω ότι το Κατάρ διώχνει τη Χαμά από τη χώρα. Του είπαν ότι μάζεψτε και φύγετε. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει ήδη, δεν ξέρω αν θα φύγουν σε λίγε μέρε. Πολύ, ε, πολύ πιθανέ χώρε προορισμού για τη Χαμά να είναι το Ιράν, μπορεί και η Τουρκία. Θα είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, αν καταλήξουν στην Τουρκία, να ξέρετε. Ε, βέβαια θέλω να δω λίγο τώρα τι κέρδισε το Κατάρ από αυτή την κίνηση. Διότι, όπω καταλαβαίνετε, αποδυναμώνεται πολιτικά και διπλωματικά το Κατάρ με το να χάσει, χάντα αυτό το χαρτί που λέγονταν η Χαμά. Διότι ήταν παίκτη. Ήτανε, είχε μια πρόσκληση μόνιμη στο τραπέζι διαπραγματεύσεων το Κατάρ, λόγω του ότι συνομιλούσε με, την, με τη Χαμά. Το γεγονό τώρα ότι χάνει αυτό το χαρτί, ξαναλέω, αποδυναμώνεται πολιτικο-διπλωματικά. Δεν ξέρω τι κέρδισαν, αν πιέστηκαν. Από την ομάδα του Τραμπ ή αν το κάνουν για να εξευμενήσουν. Το Δεν μπορώ να φανταστώ. Μου είναι πάρα πολύ αυτο ε, αυτοκαταστροφική για την εξωτερική πολιτική του Κατάρ κίνηση αυτή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άποψη πώ μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Προσπαθώ να το καταλάβω και εγώ. Εντάξει, θα το δούμε λίγο. Νομίζω ότι θα αποκαλυφθεί ο λόγο που προχώρησε σε μια τέτοια ε, επιζήμια για τη δική του ε, θέση στο, περιφερειακά ή καταριανή. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Λοιπόν, τέλο, έχω ένα τελευταίο θέμα. Κοιτάω και τα σχόλιά σα. Έχω ένα τελευταίο θέμα το οποίο έρχεται από, την, από το Ισραήλ. Έχουμε ένα νέο υπουργό εξωτερικών εκεί πέρα, τον Γκίντεον Σαάρ. Έδιωξε τον, Γκαλάντ, τον, τον πρώην υπουργό άμυνα. Έβαλε τον Ισραήλ Κάτζ, πρώην υπέξ, τον έβαλε στη θέση του υπουργού άμυνα και έβαλε τον Γκίντεον Σαάρ σαν νέο υπουργό εξωτερικών. Ο οποίο, ξέρετε εδώ, παρουσίασε μια νέα στρατηγική για το Ισραήλ, η οποία μα ενδιαφέρει και μα αφορά άμεσα. Μα ενδιαφέρει και μα αφορά άμεσα λέγοντας ότι ε, ο κουρδικός λαός, λέει ο υπουργός εξωτερικών των Ισραηλινών, είναι ένα σπουδαίο έθνος από τα μεγάλα έθνη χωρίς πολιτική ανεξαρτησία. Είναι δε ο φυσικός μας σύμμαχος. Κα, καταδίκασε την Τουρκία και το Ιράν πως καταπιέζουν τους Κούρδους και οι Κούρδοι είναι θύματα της καταπίεσης και της Τεχεράνης και της Άγκυρας και είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ισραηλινών ότι πρέπει να πλησιάσει το Ισραήλ και να ενισχύσει τους δεσμούς, η χώρα μας, μαζί με τους Κούρδους. Αυτό έχει τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές πτυχές. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δήλωση. Έχουμε πει στο κανάλι, έχουμε εξηγήσει το σχέδιο ενός μεγάλου Κουρδιστάν το οποίο θα περιλαμβάνει το βόρειο Ιράκ, το οποίο υπάρχει ήδη το κουρδικό κομμάτι, η περιφέρεια του Κουρδιστάν, θα περιλαμβάνει τη δημοκρατική Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, που είναι πραγματικά ένα δημοκρατικό κομμάτι, δημοκρατική περιφέρεια, καμία σχέση με τον κοινοβουλευτισμό και τι ολιγαρχίε τη Δύση και τη δικιά μα δυστυχώ. Θα περιλαμβάνει άρα το Ιράκ, το Ιακινό Κουρδιστάν, το Συριακό Κουρδιστάν, θα περιλαμβάνει το δυτικό Ιράν, το οποίο τώρα θέλουν να δημιουργήσουν με αυτό το χτύπημα, πολύ το περιμένω. Το φοβάμαι, το περιμένω, αλλά το, το Μάλλον το φοβάμαι, αλλά το περιμένω κιόλα. Και μετά να ακολουθήσει το τελευταίο κομμάτι του Πάζου που είναι η Τουρκία. Δεν είναι τυχαία αυτά τα σχόλια εδώ του Υπουργού Εξωτερικών του, του, Ισραήλ. Πω όχι απλά η Κούρδοι είναι ένα σπουδαίο έθνο, είναι φυσικό μα σύμμαχο, αλλά καταδικάζω το Ιράν και την Τουρκία, διότι καταπιέζει, οι Κούρδοι είναι θύματα καταπίεσή του. Και πρέπει να πλησιάσουμε αυτού του λαού. Είναι, είναι σημαντικότατη αυτή η δήλωση. Και βέβαια είπε επίση, έθιξε και θέμα ε, και άλλων μειονοτήτων στη Συρία και το Λίβανο, όπω είναι οι δρούζι, οι Δρούζοι, και, και εδώ ίσω να φαίνεται αυτό που σα είπα πριν, ότι ίσω να υπάρχει ένα συντονισμό με του Ρεπουμπλικάνου όσον αφορά του Δρούζου, δηλαδή να τα βρούμε με του Δρούζου, να τα βρούμε στο Λίβανο και να υπάρξει έτσι μια ε, συνεννόηση σε επίπεδο. Ε, αν θέλετε, μειονοτήτων, α πούμε, όπω θα το παρουσιάσουν εδώ οι, ε, Γιατί είναι, είναι και, έχουν και διαφορετική θρησκεία οι, οι Δρούζοι. Λέει λοιπόν εδώ το Ισραήλ ότι με άλλε μειονότητε στην περιοχή, όπω είναι οι δρούζικε μειονότητε στη Συρία και το Λίβανο, και με του Κούρδου, αυτέ λέει είναι οι πιθανή εταίροι μα, γιατί είμαστε μειονότητα στην περιοχή που είμαστε περιτριγισμένοι από Άραβε και από Μουσουλμάνου. Άρα πρέπει να βρούμε φυσικέ συμμαχίε με άλλε μειονότητε. Και οι Κούρδοι, σα πληροφορώ, δεν είναι ούτε Άραβε, ούτε φανατικοί Μουσουλμάνοι, κάποιοι δεν είναι καθόλου Μουσουλμάνοι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η δήλωση εδώ που που μας μεταφέρει ο Σαρ, ο Γκίντεον Σαρ, ο Πρόεδρος Εξωτερικών του Ισραήλ, εδώ, που εδώ από φαίνεται το σχέδιο παραμένει ζωντανό, το σχέδιο του Μεγάλου Κουρδιστάν. Εδώ ξαναλέω, το έχω ξαναπεί και θα επιμείνω. Πρέπει να προωθήσει η Ελλάδα αυτή την ιδέα, να προωθήσει η Ελλάδα το Κουρδιστάν, το οποίο θα οδηγήσει και στο διαμελισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κάνω κουνελάκια, η οποία προφανώ δεν είναι η δημοκρατία, όπω δεν είναι και η προεδρευόμενη η δημοκρατία, δεν είναι η δημοκρατία, έτσι δεν είναι και η Ισλαμική, να διαλυθεί, να δημιουργηθεί το δυτικό Κουρδιστάν, ένα κομμάτι να γίνει η Αζερβαϊτζάν, άλλο κομμάτι να γίνει η Μπαλουχιστάν και ό,τι μην είναι για του Ιρανού. Επίση να διαλυθεί η Τουρκία, το φασιστικό μόρφωμα για το οποίο θα έπρεπε να εργάζεται η ελληνική εξωτερική και διπλωματία. Οι δάλο τσάμπα πληρώνονται και ουσιαστικά να δούμε αυτή τη δημιουργία ενό κράτου το οποίο εμεί κι αν είμαστε φυσική σύμμαχοι του. Αν είναι κάποιο φυσικό σύμμαχο στον Κούρδο, είμαστε εμεί Πρώτα πριν από του Έλληνους. Είναι εξαιρετικέ λοιπόν αυτέ τι δηλώσει. Αυτέ οι δηλώσει από τον Υπουργό των Ισραηλινών είναι πάσα για την ελληνική διπλωματία αν δεν κοιμόταν όρθια, αν δεν είχαν αυτού του ε, ακατανόμου του. Αυτά φίλε και φίλοι. Και από εδώ συμπληρώσαμε τη μία ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Μ' αρέσει εδώ γιατί βλέπω μιλάτε και για πολιτικά θέματα. Εξαιρετικά. Υπάρχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι να θέλετε να μάθετε παραπάνω για το τι ακριβώ σημαίνει η δημοκρατία και τι δημοκρατικέ προτάσει. Δείτε αν θέλετε, επειδή βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον στην κουβέντα, δείτε αν θέλετε το βίντεο τη μέρα των εκλογών, 5, Νοεμβρίου, 5 Νοεμβρίου πότε ήταν οι εκλογέ, το βίντεο που ανεβάσαμε τότε, που μιλούσε για τα, ψηφι, για τα δημοψηφίσματα στην Αμερική. Οι πολίτε ψηφίζουν, οι ίδιοι αποφασίζουν τα θέματα των δημοψηφισμάτων, όχι ο Τσίπρα και ο Γιάννη Μενανή, οι και με πολλά προβλήματα. Οι ίδιοι οι πολίτε αποφασίζουν τα θέματα στα δημοψηφίσματα και οι ίδιοι πάνε και τα ψηφίζουν και επηρεάζουν τη ζωή του σε τεράστιο βαθμό σε θέματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν δεν δείτε το βίντεο τη 5η Νοεμβρίου. Αυτά έτσι για να ε, δείτε τι μπορούμε να κάνουμε να αποκτήσουμε δημοκρατία, και σε αυτό το σκοπό βρίσκεται το κανάλι, γι' αυτό πολεμάμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε από αυτό το βήμα. Αυτά, φίλε και φίλοι. Ε, ο Πομπέο, γεια σα. Ο, ο άνθρωπο αυτό. Αυτό και αν είναι εγκληματία πολέμου, δείτε τι έλεγε και για. Καταρχά δεν έλεγε μόνο για το... για το, Ιράν να το βουβαρδίσουμε, να το εξαφανίσουμε με πυρηνικά. Έλεγε για την Ουκρανία, στείλτε όπλα και άλλα. Ο άνθρωπο είναι επικίνδυνο. Είναι ε, σύχαμα του πολέμου. Και επειδή είχε και όνειρο να γίνει πρόεδρο, σου λέει ο Τραμπ δεν θα το στηρίξω για να, γίνει, να βγει πρόεδρο αυτό στο μέλλον. Εγώ θέλω δικό μου πρόεδρο να με ακολουθήσει. Ο διάδοχο του είναι ο Τζέντι Δεν θέλει να ρίξει πλάτε, να στηρίξει κάποιον ο οποίο έχει δικέ του ατζέντε και μάλιστα δεν τον στήριξε εξ αρχή ο Μπομπέο τον Τραμπ. Περίμενε τι θα γίνει. Είναι λίγο. Ε, θέλει το. είχε το, τη δική του σκοπιμότητα εδώ. Επομένω. Ε, έφαγε πόρτα και κανένα να πάθη. Γιατί ξαναλέω μετά τι δηλώσει του τι τελευταίε. Αδυνάτησε και μυαλό δεν έβαλε. Μάλλον έγινε πολύ χειρότερο. Ε, Επίση να ξέρετε, μου άρεσε για τον Μπομπέο ένα τελευταίο έτσι πιο ζουμερό, πιο πικάντικο, παραπολιτικό. Ε, όταν είχε. Ε, όταν το στήριξε ο, Ρόμπερτ Κέννεντι τον Τραμπ, τον ρώτησαν, του, λέει, του, λένε το, το ρώτησαν δημοσιογράφο τον Κέννεντι, τι θα γίνει με το θέμα του θείου σου που τον δολοφόνησαν και ποιο θα μάθουμε. Και είπε ο Μπόμπι ότι ρώτησε τον Τραμπ, του είπα, θα, θα μα πει τώρα που είσαι πρόεδρο το 16, θα μα πει, θα αποκαλύψει, θα ανοίξει το φάκελο τη δολοφονία του θείου μου, του, Τζακ Και του είπε ο Τραμπ, το απάντησε, δεν με αφήνει ο Πομπέο. Μου είπε ο Pompeo, ότι άμα μιλήσω θα, γίνει, απονεμοποιηθεί το κράτος μας. Τώρα λοιπόν, λέει ο Μπόμπι, τον στηρίζω τον Τραμπ, γιατί μου είπε ότι θα πει την αλήθεια αυτή τη φορά και δεν θα λογαριαστούν κανένα Μπομπέο. Να λοιπόν η απάντηση του, του Σάχλα του Μπομπέο. Γι' αυτό πήγε. Και ένα από του λόγου, μάλλον. Επιπλέον που μπήκε στην άκρη. Αυτά. Τρομπέο, καλό. Αυτά, φίλε και φίλοι. Λοιπόν, ε, 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 ναι, συμπληρώσαμε την ώρα μα. Μην σα κουράζω παραπάνω. Ε, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Αν άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κοινοποιήστε με όποιο τρόπο μπορείτε για να ακουστούν ε, αυτά τα ας πούμε ανορθόδοξα και ίσως επαναστατικά σε έναν βαθμό. Ε, το ραντεβού για αύριο με νέο ενδιαφέρον θέμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Να είστε καλά.